Οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή και η περιφερειακή ανάφλεξη, ο κίνδυνος αυτής, βρέθηκαν στο επίκεντρο της καθιερωμένης συνάντησης που είχαν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανησυχούμε για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και δυστυχώς για αυτήν την κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία έχει ως πρώτα θύματα αμάχους και από τις δύο πλευρές, μετά την φρικιαστική δολοφονική επίθεση εντός του Ισραήλ από τη Χαμάς. Δυστυχώς έχουμε και την σημαντική απώλεια ανθρώπινων ζώων στη λωρίδα της Γάζας. Γι' αυτό και σε όλες τις διεθνείς επαφές μου έχω τονίσει αφενός το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αφετέρου την ανάγκη αυτό να γίνει με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και με απόλυτο σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στην περιοχή της Γάζας.